Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα τη νόσου που καταγράφηκαν τι τελευταίε 24 ώρε είναι 2.132, εκ των οποίων 18 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στι πύλε εισόδου της χώρας. Ο συνολικό αριθμό των κρούσματων ανέρχεται σε 611.648, εκ των οποίων 51% άντρε. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 185 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.526 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 32, ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 14.102 θάνατοι. Το 95% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 378. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. Το 82% έχει υποκείμενο νόσημα και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 338 είναι ανεμβολιαστοί ή μερικώς εμβολιασμένοι και 40 είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 3.036 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 181. Ο μέσος όρος εισαγωγών του 7 ημέρου είναι 211 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη. Όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην περιφερειακή ενότητα Εύρου εντοπίστηκαν 21 νέα κρούσματα. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπη 19 νέα κρούσματα. Στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθη 24 νέα κρούσματα. Στην Καβάλα εντοπίστηκαν 60 νέα κρούσματα και 2 στο νησί τη Θάσου. Στην περιφερειακή ενότητα δράμα εντοπίστηκαν 30 κρούσματα και στον γειτονικό νόμο των Σερών 24 νέα κρούσματα. Εντωμεταξύ, πολλοί όροι ήταν και η συνεδρίαση τη Επιτροπή των Ειδικών του Υπουργείου Υγεία, η οποία κατέληξε σε συγκεκριμένα μέτρα για τους στους Πηγές του του υγειονομικού. Πηγέ του ΑΕΔ σημειώνουν ότι για του αρνητέ του εμβολίου υγειονομικού, οι οποίοι είναι σε αναστολή εργασία, δίνεται πλέον η δυνατότητα να επιστρέψουν στην εργασία του, αφού πρώτον νόσησαν και δεύτερον υποβληθούν σε τέστινγκ μόνο σε δημόσιο φορέα. Επί τη ουσία, εφόσον κάποιο υγειονομικό κολλήσει κορονοϊό και μείνει σε απομόνωση 14 μέρε, θα έχει το πιστοποιητικό νόσηση και ένα αρνητικό PCR από δημόσιο νοσοκομείο, ώστε να μπορεί να εργαστεί εκ νέου. Πρόκειται για ένα ακόμη μέτρο μέσω του οποίου θα γίνει μια προσπάθεια να μπει φρένο στα δεκάδε πλαστά πιστοποιητικά που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα σε διάφορε περιοχέ τη χώρα, αρκεί βέβαια και το πιστοποιητικό νόσηση να μην είναι πλαστό.